Εσύ σουγιά. Είναι αλήθεια αυτά που λένε για αυτόν τον τύπο? Τι λένε δηλαδή? Ότι είναι πρώην μπάτσος και έτσι. Αλήθεια είναι? Δεν έχετε ακούσει την ιστορία? Ο Δεμπέναγας, όνομα και πράγμα, ήταν αρχιμπάτσος σε ένα νησί. Είχε τακιμιάσει με τον δήμαρχο και στείλανε βρωμοδουλειές αβέρτα. Κάλυπτε ένα τον άλλο και όλα μέλη γάλα. Μέχρι που τα τίναξε ένας πολύ πλούσιος γέρος, άρχοντας στο νησί, και άφησε όλη την περιουσία σε αυτούς τους δύο, στον παπά και στον δάσκαλο. Με τον όρο βέβαια να διαβαστεί ένα γράμμα για τον καθένα μπροστά σε όλο το νησί. Κανείς όμως δεν δέχτηκε να το ανοίξει. Άραψες. Και όταν βρέθηκε το πτώμα της ψυχοκόρης του γέρου που απειλούσε ότι θα ανοίξει το στόμα της και θα τους κάψει όλους, οι υποψίες πέσαν πάνω του. Και άρχισαν να τρώγονται και να καρφώνει ο ένας τον άλλο. Έτσι βγήκαν οι λαμογές τους στη φόρα. Και δεν ήταν και λίγες. Ο δήμαρχος είχε καθαρίσει τον παλιό του συνέδριο με τη βοήθεια της γκομενάς του, που ήταν και γυναίκα του Μακαρίτη. Ο Δερβέναγας, τρελός ζωγαδός, ήταν καταχρεωμένος. Χρώσταγε παντού. Για να ξελασπώσει, πουλούσε αρχαία στους Τούρκους. Ο παπάς το σήκωνε το ράσο. Τα είχε με το γιο του Δερβέναγα. Και ο δάσκαλος ήταν τρομοκράτης. Για να μην τα πολυλογώ, ο Δερβέναγας, ο δήμαρχος και η φιλεναδούλα του Εφροδίτη κατάληξαν στην Ψηρού. Τον παπά τον πάψαν από τα καθηκοντά του και τώρα κάνει ό,τι μπορεί για να τον ξαναμαζέψουν. Όσο για το δασκαλάκο, αν εξηγεί και τον κατάπια λένε. Ωραία παραμύθια λέτε ρε Σιγιά. Μερακλήδικος, όπως αρέσει. Τα αρέσει τα δικά σου. Λέγω κονέργια. Πες κάτι. Ευχαριστώ, είπα, ρε. Γεια. Έχασα σαν κυρία. Καλημέρα, κύριε αστυνόμε. Καλημέρα, Αναστάση. Τι είναι? Το πρόσωπο θα έρθει σε καμιά ώρα. Ωραία, εντάξει. Και από μένα τι θες? Τι θα γίνει, Ρεσουγιά? 2 μήνες θα το σκέφτεσαι. Βιάζεσαι πολύ και θα γεράσεις γρήγορα. Ένα πράγμα είναι περισσεύουμε εδώ μέσα. Όπως? Ο χρόνος. Τέλειον όμως, έχουμε και δουλειές. Ο συντηρητής να μεταβεί στο αναρωτήριο αμέσως. Επαναλαμβάνω. Ο συντηρητής να μεταβεί στο αναρωτήριο αμέσως. Υπάρχει διαρροή νερού. Αυτός έχει μεγαλύτερη διαρροή. Γεια.
Για το επισκεπτήριο. Πολύ ελαφρύ τον έκανες. Με σκοτώνεις τώρα, αγαγέ. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Κύριε Φούντα, καλημέρα. Πάτερ, θέλω μία χάρη. Έχω ένα έτοιμο θάνατο ισοβίτη που θέλει να εξομολογηθεί. Θεάρεστη επιθυμία. Να φροντίσετε να έρθει αμέσως ο ιερέας του Ιδρύματος. Ζητάει επίμονα εσένα και μόνο εσένα. Εμένα. Εμένα τέκνον μου, όπως γνωρίζεις, δυστυχώς. Οι Άγιοι Πατέρες με έχουν θέσει σε αργία. Και δεν έχω το δικαίωμα να τελώ ιεροπραξίες. Πάτερ, από ό,τι ξέρω, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει. Κάντο, Παπαλάμπρο, να χάρις μου. Τα έχει κάνει κουδούνια με την πάρτη σου. Την ευλογία σου. Θέλει ντε και σώνει εσένα. Ήτανε, λέει, από το νησί σου. Μα εγώ είμαι από την Πάτρα. Από το νησί που είσαι ένα παπάς πριν σε σχολάσουνε με το συμπάθειο. Α, τέλος πάντων. Θα ζητήσω μία άδεια κατοικονομίαν. Μήπως και μου επιτρέψουν να κάνω την εξομολόγηση. Πάλι εδώ. Δεν μπορούσα να κανονίσει πουθενά καλύτερα. Ο Χίλτον ήταν κομπλέ. Α, γελάσαμε. Αλλά δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ φταίω που έπληξα μαζί σου. Τι θα έκανες εδώ μέσα 5 χρόνια που σε χώσανε, χειρονακτική εργασία. Είσαι χυδαίος. Χυδαίος, αλλά απαραίτητος. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Επειδή μου περνάς από την πτέρυγα καμιά νυδατική ή καμιά βαφή μαλλιών ή κανένα σελφτά, μια στο τόσο. Ωραία, τέλειωνε, δεν έχουμε ώρα. Πώς κάνεις έτσι, βρε μωρό μου. Σε στηριμένος κάνεις. Επειδή θα μου φύγεις και θα μου λείψεις. Έλα, σε καμιά εβδομάδα θα βγεις κι εσύ. Πολύ μαζί θα είμαστε. Ωχ, ναι. Κύριε Διευθυντά. Ζει ακόμα, ε. Μάλιστα, μέσα είναι. Δηλαδή, και να θέλε, πού να πάει. Πριν λίγο φύγει και ο γιατρός. Αν χρειαστείτε τίποτα, σ' έρθει να με ειδοποιήσει η αδερφή Παχουλία. Παχωμία, κυρία Διευθυντά. Σιγά. Δίπλα πεθαίνει ο άνθρωπος. Δεν πήγε να έρχεται γιατρός. Σιγά, θα μας ακούσουν. Σιγά. Περιμένω. Είναι μεγάλος! Καμιά διακοσαριά! Αδερφέ μου, ηρέμησε. Είμαι ο πατέρας Λάμπρος. Ήρθες, παπά μου. Μην κουράζεσαι, τέκμο μου. Ξεκουράσου. Μην ανησυχείς. Εγώ είμαι εδώ. Και θα μου τα πεις όλα. Θα μου πεις ό,τι θέλεις να μου πεις. Έχουμε χρόνο. Σκατά χρόνο έχουμε, πάτερ. Τα κυπαρίσια. Τα κυπαρίσια. Τα κυπαρίσια τι. Του γνέφουνε να πάει κατά εκεί. Τι. Θέλω να με συγχωρέσει ο Θεός. Για το έγκλημα που έκανα. Δεν πρέπει να πεθάνει άλλος. Θέλω να είμαι ο τελευταίος που του κατέστρεψε τη ζωή αυτή. Αυτή η λύθια η βεντέτα. Διακόσια χρόνια σκοτωμένη. Κάτσε να στα πω. Δεν θα αντέξω πολύ. Ήταν καμιά 10 χρόνια πριν ξεκουμπιστούν οι Τούρκοι από το νησί. Οι δυο μεγαλύτερες οικογένειες του νησιού αλλήλως σκοτώνονται.
Για μια βεντέτα που δεν έχω για ποιο λόγο άρχισε. Με την τρέλα που μας έδερνε από τότε. Αντί να σκοτώνουμε τους Τούρκους, σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Ο Έλληνας σπρώχνοντας το νησί, έσκαγε με αυτή την κατάσταση. Πώς θα πολεμούσαμε τους Τούρκους αν δεν σταματούσαμε να τρωγόμαστε σαν τα σκυλιά. Συνέχεια έψαχνε να βρει έναν τρόπο να ενώσει τις δύο οικογένειες για το καλό του τόπου. Και τον βρήκε. Αποφάσισε να τους μοιράσει ένα θησαυρό. Ένα σεντούκι γεμάτο χρυσές λίρες. Το έκρυψε καλά και έφτιαξε ένα χάρτη σε δύο κομμάτια για να δώσει από ένα κομμάτι σε κάθε οικογένεια. Όχι ότι θα δίνανε δεκάρα για τον αγώνα τα λαμόγια όταν θα βάζανε τα φράγκα στη τσέπη. Ο προύγοντας ήταν ονειροπαρμένος και αισιόδοξος. Αν δεν κατάφερνα να συμπληρωθούν, ο θησαυρός θα έμενε κρυμμένος για πάντα. Λέγανε πως οι δύο οικογένειες είχαν αποφασίσει να βάλουν στην άκρη τη βεντέτα και να συνεργαστούν για να βρουν το χρυσάφι. Για το καλό του τόπου και καλά. Μέχρι σήμερα όμως, κανείς δεν έμαθε γιατί δεν σταμάτησε ποτέ η βεντέτα. Μόνο κάτι φήμες υπάρχουν ότι ξαναφούντωσε από τους πανηγυρισμούς. Αλλά δεν το πιστεύω. Ήταν βλαμμένη, δεν λέω, αλλά όχι μέχρι εκεί. Πρέπει να έχεις, λέει ο παπά μου, να βρεις το θησαυρό και να δώσεις το χρυσάφι στο νησί. Να γίνουν έργα. Να χτίσεις σχολεία, εκκλησίες στη μνήμη των σκοτωμένων. Να έχει χάσει η ψυχούλα του. Έλα, ηρέμησε. Και όλα θα γίνει. Μόνο σε σένα έχω εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι δεν ήθελες να φύγεις από το νησί. Αγαπάς τον τόπο μου. Εγώ δεν πιστεύω αυτά που λένε για σένα. Έρχεσαι εδώ και βοηθάς τον κόσμο. Πρέπει να είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Τι είναι αυτό? Συνταγή για χορτόπιτα. Δεν βλέπεις? Ο μισός χάρτης. Το θησαυρό! Δηλαδή υπάρχει στα αλήθεια θησαυρός? Πιστεύεις αυτές τις βλακίες? Και ποιος έχει τον άλλο μισό? Δεν ξέρω. Αλλά μάλλον είναι κρυμμένο στο σπίτι. Στο σπίτι του. Κάπου. Που ήταν ο... Που ήταν ο... Έλα, λέγε. Έλα, λέγε. Πού ήταν ο... Έλα, πες μου. Έλα, ποιος είναι ο... Πού βρίσκεται το σπίτι του Γκαβού, λέγε. Πού βρίσκεται αυτό το σπίτι του Γκαβού, λέγε. Λέγε. Πάτε, λέγε. Αφήστε τον. Φρουρός. Λέγε. Γρήγορα, το γιατρό. Ο παππούς πεθαίνει. Πού είναι το σπίτι του Γκαβού, λέγε. Λέγε. Αδελφή, ελάτε, φεύγουμε. Πηγαίνετε, πάτε, και έρχομαι. Πάω να βρω τις κυρίες. Παπαλαβρό! Ρε παπά, περίμενε, θέλω να σου μιλήσω. Παπαλαβρό!
πόρτα! Ξέρω που είναι το σπίτι του Καβού. Λάμπρο να εξομολογήσει έναν που ήταν στα τελευταία του. Ίσα που τον προλάβανε. Παραλυρούσε ο Κακομοίρης. Ήταν από το νησί σου. Έλεγε κάτι για ένα θησαυρό. Α, που θέλετε και κανένα να τον πάρει ο παπάς. Τι. Δεν ήξερε τι έλεγε. Τα είχε χαμένα. Κόψε τις πρασινάδες γιατί δεν μασάω. Θα με περιμένεις να βγω. Κατεβαίνουμε στο νησί και ό,τι βρούμε το βρούμε μαζί και γκέι. Θα κάνω όνειρα. Μέχρι να βγεις εσύ, εγώ θα έχω βρει το θησαυρό, θα έχω αποκαταστήσει το όνομά μου και θα πηγαίνω για αρχιεπίσκοπος. Δεν πρόκειται να βγω σε 50 χρόνια. Σε μια εβδομάδα βγαίνω. Θα με περιμένεις. Και αν με πουλήσεις, θα μιλήσω σε κάτι καλό, παιδά, για το θησαυρό. Θα σου κάνω τη μούρη κρέας, ναι. Έχεις μούτρα και με κρυάσεις. Εντελώς. Καλή κοινωνία. Ευχαριστώ. Αφροδίτη. Εύα. Καλώς τη. Πώς και αυτό. Σαν νόμιζα στο εξωτερικό. Έχω λίγους μήνες που γύρισα. Θα στα πω. Έλα, πάμε. Τόσα χρόνια εδώ μέσα, κανείς δεν με θυμήθηκε. Λάθος, σε θυμόμουν εγώ. Δεν ήρθα να σε δω αφενός γιατί έχω μόνο 3 μήνες που γύρισα στο νησί. Αφετέρου, ήθελα να σου κάνω έκπληξη σήμερα στην αποφυλάκηση. Ευχαριστώ. Θα μείνει σε μένα μέχρι να καθαρίσουμε το σπίτι σου. 5 χρόνια κλειστό θα θέλει πολλή δουλειά για να κατοικηθεί. Βρε μανάρι μου, βρε λαχτάρα μου, εσύ δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα, ρε κορίτσι μου, θα σε βρουν δεμένη. Και θα πεις ότι εγώ σε επιτέθηκα. Ναι, και όταν σε πιάσουν θα φας χρόνια και για την απόδραση και για την επίθεση. Ε, τώρα, τι έχω να σου ζεύει, γιατί να με πιάσουν. Βρε λαχτάρα μου, εγώ τι κάνω, για μας το κάνω. Το μέλλον μας σκέφτομαι. Αλήθεια. Ψέματα μου. Εγώ αν κάνω αυτό το απελονοημένο διάβημα, το κάνω έτσι για να δω τι γίνεται, να το προλάβω. Κι αν είναι αλήθεια. Κι αν είναι αλήθεια. Γιατί να με χάσουμε ολόκληρο θησαυρό μέσα από τα χέρια μας. Πολύ το χρήμα. Με τόσο χρήμα απορρίφουμε, αφύγουμε από την Ελλάδα. Απά να παντρευτούμε στο... όπου θες να πάμε. Να παντρευτούμε. Πού να ρε το χαρέμι σου. Άντε μάζεψέ τες να φύγουμε. 5 χρόνια είσαι μέσα. Δεν μπορείς να περιμένεις 5 λεπτά. Ούτε δευτερόλεπτο. Κουνηθείτε! Έντιο, έντιο, έντιο! Ρυθμό!
Η αδερφή Παχωμία πού είναι? Να. Πιο γρήγορα, αδερφή! Φεύγουμε! Πίσω στο νησάκι μας. Όλο αυτό. Τόσες μέρες στο νησάκι και ακόμα δεν το χόρτασα. Μόλις τα έβγαλα. Δοκιμάστε τώρα που είναι ζεστά. Πάω στο μαγαζί. Τι έρωτας όμως, στα μάτια σε κοιτάει. Ναι, ο γλυκός μου. Πάντως μπράβο, Βρέβα. Να ξαναγυρίσει στο νησί και μάλιστα με γκόμενο. Ήθελε κότσια το πράγμα. Έλα ρε Αφροδίτη, γκόμενο Σότο. Σύντροφος, ναι, φίλος. Γκόμενος. Παιδάκι μου δεν το κάνετε. Είσαι αδιόρθωτη. Φυσικά. Αλλά μου κλωτσάει η λέξη. Ένας ήρωμος άνθρωπος είναι που με κάνει και αισθάνομαι όμορφο. Αυτός μου πρότεινε να έρθουμε μαζί στην Ελλάδα. Μόνη μου δεν θα το αποφάσιζε. Και πολύ καλά έκανες. Σιγά τους Αγίους που θα σε καταδικάσουν κιόλας για ένα λάθος που έκανες στα 18 σου. Ακριβώς αυτό σκέφτηκα. Άλλωστε δώσει το παιδί μου. Και ο πρώην σου. Αλήθεια, ρε, τι κάνει ο Θωμάς. Εμάς θα παντρεύτηκαν με την Αγγέλα. Ναι. Και ζουν τον έρωτά τους. Μόνη μου μαγειρεύω, μόνη μου το τρώω. Πότε σε είδε το σπίτι? Το μόνο που σε νοιάζει είναι η τράτα σου και τα ενοικιαζόμενα. Όλη μέρα λείπεις. Για να μπορώ να προλαβαίνω τις πατάλες σου. Σιγά μωρέ τα λούσα που με έχεις κλεισμένη μέσα στους τέσσερις τοίχους. Τι το ήθελα, Παναγία μου. Δεν έμενα καλύτερα με τον άλλο τον απατεώνα. Τουλάχιστον αυτός ήταν δήμαρχος, όχι ψαράς. Αυτό κάποτε έλεγες ότι δεν σε πείραζε. Από μακριά όλα ωραία είναι. Άσε που δεν μυρίζουν κιόλας. Τι να σου πω τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω που την έκρυβες τόση κατηνιά. Στο διάολο! Παγκαλιάρε! Φύγε μου από εδώ! Στο διάολο! Ανατεβάσαι που μου έχεις φάει! Κοιτώθελε! Κοιτώθελε, Παναγία μου, κοιτώθελε! Άρχισε το πρίξιμο. Τι? Τα πάει μακριά η βαλίτσα. Πού είναι? Ποιος? Τι ποιος, στο σπίτι του Γκαβού. Περπατάμε τόση ώρα. Πού είναι, πού πάμε? Ναι, ρε παιδί, μετάξα, το βρούμε. Πώς κάνεις έτσι? Πες να πάμε καλά μεζεδάκι. Αυτό το μαγαζί έχει τρομερούς μεζέδες. Τους ξέρω τους μεζέδες αυτού του μαγαζιού. Για όσο αυτό το νησί ζούσα, αν το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Δεν έχεις ιδέα, έτσι. Μπλοφάριζες. Μα είναι δυνατόν να είμαι τόσο βλάκας? Είναι. Ρητορική ήταν η ερώτηση. Θα πεθάνεις, ρε! Θα πεθάνεις! Παπαλόβρο! Θα σε σουβλήσω, ρε! Θα σε σουβλήσω με τα δύο μου τα χέρια, κάτσορι! Καλημερίζω την όμορφη δασκάλα. Πώς πάει, εγκληματίζει και στο νησί? Όλα μια χαρά, κύριε Απόστολε. Ψώνια? Ναι, μερικά ζαζαβατικά για το μεσημεριανό μου. Έχω μάθει ότι είστε καταπληκτικός μάγειρας. Όχι, το παίρνω αυτό επειδή είμαι μπροστά, αλλά είμαι. Όποτε θέλεις να έρθεις, σε φιλέψω. Η πόρτα του σπιτιού μου είναι ανοιχτή πάντα και για όλους. Το ξέρω. Θέλω να πω, το έχω ακούσει. Θα έρθω κάποια μέρα. Όποτε θέλεις. Καλημέρα.
Συγγνώμη για την εισβολή. Είναι χαρά. Αν είναι έτσι οι εισβολές, Απόστολος, χαίρομαι πολύ. Με στέλνει ο εγγονός σας ο Αποστόλης. Είναι καλά. Ποτέ δεν ήταν καλύτερα, μην ανησυχείτε. Ορίστε. Μου έδωσε αυτό για σας. Παππού, σου στέλνω τη χαρά να μείνει λίγο καιρό μαζί σου. Είναι η κοπέλα μου. Θα σου πει τα νέα μου εκείνη. Δεν θα αργήσω να γυρίσω. Σου δίνω το λόγο μου. Ιστερόγραφο. Μη τη την πέσει. Λοιπόν, χαρά μου. Καλώς όρισες. Καθίστε να αρχίσουμε σιγά σιγά. Είναι πολλά τα θέματα, μας δει το βράδυ. Ο Θωμάς. Δεν τον βλέπω να έρχεται. Με συγχωρείτε. Είχα ένα θέμα. Και τι θέμα. Τίποτα το ανησυχητικό. Έχει παλινήσει από τα νεύρα σου. Απλώς πρέπει να χαλαρώσεις. Να μην ταράζεσαι. Εύκολο το έχεις. Αφού σου λέω έχω φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορώ να τον ανοιχτώ καθόλου. Ούτε να τον βλέπω δεν θέλω. Έλα μωρέ τώρα. Όλα τα ζευγάρια περνάνε κρίσεις. Τα συνέλθετε. Θα τα βρείτε. Τι θα βρούμε γιατί. Τίποτα. Ήτανε πάρα πολύ μεγάλο λάθος αυτός ο γάμος. Παρασυρθήκαμε από τον παλιό μας έρωτο για να παντρευτούμε και να ανακαλύψουμε τι. Ότι είμαστε η μέρα με τη νύχτα. Δεν μπορεί να μην ταιριάζετε σε τίποτα. Τίποτα. Κάποιο σημείο επαφής θα υπάρχει. Θα το ανακαλύψετε με τον καιρό. Άλλωστε, οι μεγάλοι έρωτες. Ακού τι λέει, μεγάλοι έρωτες. Μεγάλοι έρωτες και παραμύθια τούμπανου. Ας μένανε μαζί μια πενταετία ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα και θα σου έλεγα που θα πηγαίνανε οι μεγάλοι έρωτες. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Για υπνήσου, έχουν εκνευρίσει και τα βλέπεις όλα μαύρα. Πρόσεχε, γιατί αυτές οι καταστάσεις μερικές φορές οδηγούν ακόμα και σε παρεστήσεις. Μήπως το θέλω. Νιστάζω. Αλλά μόλις πέσω το μάτι χαρίδα. Ναι, θα σου γράψω κάτι ρυθμιστικά χαπάκια. Ένα πριν ξαπλώσεις και θα κοιμάσεις σαμπουλάκι. Ένα όμως, έτσι. Δεν είναι καραμέλες. Όχι, δα! Μόνο εμένα ξέρουν να γράφουν. Τι! Τις προάλλες είχες γεμίσει όλη την παραλία με τραπέζια, πέρασαν και έφυγαν. Λέξη δεν σου είπανε. Τους είδα με τα μάτια μου. Καλά τώρα. Εσύ με τα μάτια σου είδες και το φάντασμα της χορεμένης της Ολυμπίας. Κόφτο, μπορεί να είναι ψευταράς, αλλά την Ολυμπία την είδε και η γυναίκα μου. Και αυτή δεν λέει ποτέ τις ψέματα. Ε! Ναι! Ολοζώντανη! Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Τώρα μην φτύνεσαι κι εσύ. Μα είναι δυνατόν να πιστεύετε σε αυτές τις μπουρδες. Λέτε τώρα φαντάσματα και αηδίες. Καλά σας λένε. Σταματήστε πια αυτή την ιστορία. Νόμιζα ότι έχω να κάνω με σοβαρούς ανθρώπους. Αφού σας λέω την είδα. Φορούσε έμπριμε μπλούζα, γυαλιά ηλίου και μεγάλο καπέλο με λουλούδι. Hi. I'm Tara. Τι είπε. Κάτι για κατάρα. Ρωμάνια και εγγεράσα. Κακώς τα πήρες. Δεν μπορούσες να το βρεις μόνος σου. Ρε, τι παράταμε. Καλά σε έλεγε ο δάσκαλος Λαμόγιο. Ψεφταρά. Ρε, άκμε που σου λέω. Μαζί μου έχεις πιο πολλές πιθανότητες. Δηλαδή, τι προτείνεις. Να ρωτήσουμε. Έλα, ρε, αυτό είναι. Πώς δεν το σκέφτηκα. Θα βγούμε έξω και θα αρχίσουμε να ρωτάμε τον κόσμο αβέρτα. Μήπως ξέρετε που είναι θαμμένος ο θησαυρός γιατί θέλουμε να πάμε να τον ξεθάψουμε. Παπαπαπάρα. Στα μούτρα σου. Θα πιάσουμε τα πιο χούφταλα που έτσι κι αλλιώς δεν μας γνωρίσουν και θα τα ρωτάμε αν έχουν ακούσει τίποτα για αυτόν τον καβό. Και λίγο πιο διακριτικά, γιατί το έχουμε ξεφτυλίσει με τις δημόσιες εμφανίσεις. Θες λίγο. Είμαι σε γράμμωση. Έπρεπε να μας έχετε ειδοποιήσει ότι θα έρθετε. Να είμαστε προετοιμασμένοι. Ξέρετε, κανείς δεν ήξερε ότι η Ολυμπία είχε αδελφή. Πόσο μάλλον δίδυμη. Ούτε κι εγώ το ήξερα. Πριν λίγο καιρό το έμαθα. Η ιδέα του άντρα μου του Τζέρι ήταν να έρθουμε εδώ.
Έτσι για έκπληξη! Oh yeah! Ωραία surprise, ε! Εξαιρετική! Λοιπόν, αφού η Ολυμπία ήταν ξαδέλφη μου... Είμαι κι εγώ φυσικά. Καλώς σε βρήκα, ξαδέλφη. Βρήκα μια μέρα σε ένα blog την ιστορία του Μίστερ Δικαίος και όλο αυτό που έγινε στο νησί. Είχε και φώτος. Όταν είδα την Ολυμπία, έπαθα. Νόμιζα ότι έβλεπα εμένα. Μετά έψαξα και έμαθα. Με δώσανε για υιοθεσία όταν ήμανε baby. Μα οι parents ήταν Έλληνες που ζούσαν στην Μελβούρνη. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα τους. Δεν ξέρεις πόσο χάρηκε η ξαδέλφη. Χάρηκε που πέθανε αδελφή της. Oh no! Στεναχωρέθηκε πάρα πολύ που πέθανε sister της. Γιατί κληρονομιά χάρηκε. Έρχεται μια μέρα εκεί που διάβαζα το newspaper και με λέει «Honey darling, είμαστε rich!» Δικαιούχος στην περιουσία της συγχωρεμένης είναι ο πιο κοντινός συγγενής. Δηλαδή... Εγώ! Ναι. Εμείς όμως αυτό δεν το γνωρίζαμε, οπότε μέχρι στιγμής ήμουν εγώ. Τότε όλο εντάξει, ξαδέλφη. Μου δίνεις τα λεφτά που μου ανήκουν και εγώ φυσικά δεν θα σε αφήσω έτσι. Oh yeah. Είναι πολύ large η γυναίκα μου. Τάρα μου, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όπως είδες, είμαι δήμαρχος του νησιού. Και τα χρήματα, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, δόθηκαν για να γίνουν έργα. Τι έργα, μου δεις? Έγιναν τρεις δρόμοι σε χωριά, διορθώθηκε το αποχετευτικό, αποκαταστάθηκε μεγάλο μέρος του υδραγωγείου που είχε πρόβλημα. Φτιάξαμε καινούργια ιχθυόσκαλα. Τι είναι αυτά? Πάτε να μου φάτε την κληρονομιά μου. Όχι βέβαια, τι είναι αυτά που λες? Λέω ότι θα τα πούμε με δικηγόρους. Come on, Jerry. Yes, darling. Μπύρλα θα γίνουμε, έτσι ξέρω, σφύρι. Και αυτή τα μπαρμπούνια τώρα τα ψαρεύει. Τι στο διάλο, δεν ξέρει κανείς αυτόν τον καβό. Δεν αφήσαμε χούφταλο για χούφταλο να μη ρωτήσουμε. Τα αυτά και τα ψαράκια. Καιρός ήταν. Φρεσκότατα. Τι θα πει η Αμβίνα? Το όνομά μου είναι καλέ, έτσι με λένε. Εσείς πώς από εδώ? Δεν μου λες, έχεις ακούσει ποτέ για κάποιον με το επίθετο Γκαβός? Γκαβός, Γκαβός. Γκαβός? Γκαβός. Όχι, αλλά επίθετο είναι η παρατσούκλη. Γιατί και τον παππού μου, Τζαναμπέντη, το φωνάζω και τελικά του πήρε επίθετο. Μείναν έτσι μερικά από την Τουρκοκρατία. Τώρα μάλιστα, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Υπάρχουν όλα στο βιβλίο. Και εμείς τον παππού μου εκεί τον βρήκαμε όταν ψάχναμε κάτι κληρονομικά. Το βιβλίο? Ποιο βιβλίο? Το βιβλίο που φυλάνε στο Δημαρχείο, κάτω στο χωριό. Γιατί? Έτσι, από περιέργεια. Α. Εσένα γιατί σε βαφτίσανε η Αμβίνα? Γιατί τη γιαγιά μου τη λέγανε Θοδώρα. Λοιπόν, ό,τι με χρειαστείτε, μέσα θα είμαι, φωνάξτε. Εντάξει, κύριε αστυνόμε. Μου λείπεις, βρε νένα μου. Ήταν ανάγκη να γίνεις αεροσυνοδός. Που την άφησες μόνη της τη μανούλα. Θες να μ' αφήσεις τον τόπο. Τι έρχεσαι, τη σαμολοχτά. Τι να κάνω, να με αναγγείλω. Προσοχή, προσοχή, μπαίνω σπίτι μου. Στην κατάσταση που είμαι αυτή τη στιγμή, το χιούμορ σου μου έλειπε. Περίμενε. Έγινε χαμός σήμερα στο συμβούλιο. Ήρθε. Χαίρεστε, κάποιος ήρθε. Θέλω να πάω να ξαπλώσω, δεν νιώθω καλά.
Και μη με ενοχλήσεις. Το βράδυ να κοιμηθείς στον ξενώνα. Να βοηθήσω. Να κάτσε να μου κάνεις πάλι. Αυτή είναι η καλύτερη βοήθεια. Βόλεψε τα πράγματα σου, όλα εντάξει. Ναι, όλα μια χαρά. Και το δωμάτιο έχει φοβερή θέα. Καλά, όλο το σπίτι είναι τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ο ιδιοκτήτης, βέβαια. Η γοητεία ήταν πάντα το προσόν της οικογένειας μας. Χτύπησε και πριν λίγο, ε. Φτιάχνω ψαρόσουπα, είναι το αγαπημένο παγητό του Αποστόλη. Είναι δική μου συνταγή. Τρώσε, ε. Ε, χαρά. 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 Εννοείται, θα τα δεις όλα επί τόπου. Εδώ έχω τα έγγραφα της ανάθεσης. Πληρωμές, τιμολόγια, τα πάντα. Θα κάνουμε φωτοτυπίες, θα τα στείλουμε στους δικηγόρους σου. Άρα μου, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω για να σε πείσω ότι... σε πιστεύω. Να κεράσουμε και κάτι. Τόση ώρα που μιλάτε, θα έχετε γνώση στο στόμα σας. Βέβαια, υπάρχει ένα υπόλοιπο χρημάτων. Σκοπεύουμε να χτίσουμε ένα καινούριο σχολείο. Αλλά εφόσον το έργο δεν έχει εκπονηθεί ακόμα, μπορούμε να σου δώσουμε αυτό το ποσό. Το σχολείο βέβαια το είχαμε ανάγκη. Αλλά τόσα έργα γίνανε με τα χρήματά σας. Η Ολυμπία μετά το θάνατό της έγινε η εθνική μας ευεργέτρια. Η αδελφούλα μου. Κατ' επέκταση κι εσύ βέβαια. Εφόσον τα χρήματα είναι και δικά σου. Εντάξει. Τι εντάξει, darling. Δεν κατάλαβες τι είπε η ξαδέλφη. Shut up, Jerry. Δεν είμαι ηλίθια. Ξαδέλφη, να το χτίσεις το σχολείο. Στη μνήμη της αδελφής μου, που δεν τη γνώρισα. Και θα δώσουμε και το όνομά της. Τάρα. Μήπως να έρθετε να μείνετε σε μένα. 5 χρόνια κλειστό το σπίτι, ούτε ρεύμα δεν έχετε. Don't worry, ξαδέλφη. Εδώ πέρα μέσα είναι all under control. Πώς είμαι? Κούκλα. Ρε καραγκιόζι. Ρε καραγκιόζι. Γιατί? Το κάνουν και στις ταινίες. Το έχω δει. Όχι. Και να μας πετύχει κανείς έτσι μέσα στο σκοτάδι, δεν πρόκειται να μας δει. Φοβάμαι, μωρέ. Είμαι εγώ για διαρρήξεις. Μ' αρέσει που δεν ήθελες να με βάλεις στο κόλπο. Λοιπόν, εγώ μπαίνω μέσα, εσύ φυλάς τσίλιες. Μπα! Για να το σκάσεις με το βιβλίο! Αφού ρε ηλίθεια, εσύ έχεις το χάρτη. Και από πού θα φύγω χωρίς να με δεις, από την Καμινόδο? Άντε πήγαινε. Mm-hmm.
Σαμολύσανε ή τους τόσκασες. Λουλάκι, απολύθηκα. Τι κάνει το γυναικάκι μου, πώς τα περνάει. Κόψε τις αηδίες. Τι γυρεύσε εδώ μέσα νηθιάτικα. Ήρθα να σε καμαρώσω, δήμαρχο. Δεν ξέρεις πόσο μου λείψες εκεί μέσα. Λέγε τι θέλεις, γιατί ειδοποιώ και σε μαζεύουν για διάρρηξη. Δεν περνάνε οι αγριάδες στο πάπυρα. Δεν περνάγα. Η Λούλα που ήξερες πέθανε προπολού. Όχι τσαμπουκάδες σε μένα, γιατί σε δίνω τώρα. Λέγε τι έψαχνες. Ιησούς Χριστός, είναι η Κατολική. Η μεγαλύτερη μπαρούφα που μου έχεις πει από τότε που σε ξέρω. Ρε Λούλα, λόγω τιμής. Ορίστε, κοίτα ποιος άσπασε όλα αυτά. Εσύ. Γιατί, τι να πάρω το φακό. Δεν το βλέπεις. Η προθήκη είναι άδεια. Κάποιος ενδιαφέρεται για το βιβλίο όσο εγώ. Και με πρόλαβε, γάμο, την τύχη μου, γάμο. Φύγε. Ευχαριστώ, Λούλα. Πάντα ήσουν μέσα. Φύγε και μη σε ξαναπιάσω να τριγνάς εδώ μέσα. Θα σε χώσω πιο βαθιά από όσο ήσουν. Φύγε! Καλά! Θέλεις να μείνω στον τόπο! Ωραίες τσίλες, φλάσρε. Η Λούλα με έκανε τσακωτό. Πώς δεν την είδες να μπαίνει? Από εδώ δεν πέρασε κανείς. Μπορεί να ήταν μέσα πριν έρθουμε. Τι στο διάλογο κάνεις στο Δημαρχείο με στα μαύρα μεσάνυχτα. Και τώρα, πώς θα πάρουμε το βιβλίο, μου λες? Άσε το πήραν άλλοι. Το βιβλίο έκανε φτερά. Τι, σε πρώτα πουλά σε αυτά, ρε! Μπήκες και βούτυξες στο βιβλίο! Μου φας καμιά ανάποδη. Μου φας καμιά σφάλια, άρα θα λογικήσω. Σου φάω να σου δώσω μία. Παλικάρια! Τι χαμπαριά, ρε. Τι είναι, ρε Λαμόγιο, την κοπάνησες? Όχι, δα. Άδεια, κανονικότατα. Λοιπόν, πώς πάει, συνεταιράκια? Κοιτάξτε, για να μην το κουράζουμε. Τα ξέρω όλα για το θησαυρό. Θέλω μερίδιο. Και θησαυρό, ρε. Θησαυρό, ρε. Τι παπαριές είναι αυτές. Όχου. Έτσι θα το πάμε, αφού τα ξέρω όλα, λέμε. Έχω και κάτι παραπάνω. Τι δημάρχος θα μου λέβετε? Το δημαρχείο το ξέρω σαν την παλάμη. Άσε που ούτε πιδαριά δεν έχουν αλλάξει. Γρόνιμα. Είμαστε μαζί από εδώ και πέρα. Πάρτε το απόφαση. Πού μένατε? Νοικιάσαμε ένα δωμάτιο κάτω στο λιμάνι. Για... Τι? Θα με φιλοξενήσετε. Αλλά πρώτα πρέπει να περάσω από κάπου. Σε κάψω ήλιος, ε. Κοκόνα μου, σου λείψα. Σε ένα δωμάκι, πάμε. Ο Άγιος σου μέσα, χαρά μου. Ο Άγιος σου, πύραυλος. Ο πύραυλος.
Παπά, πουλάκι μου. Άντε, άντε ρε τεμπλεχανάδος. Ξυπνήστε ρε. Ξύπνα ρε, ξύπνα, ξύπνα ρε. Πόσο γελιός μπορείς να γίνεις μωρέ. Για τα χάλια σου μωρή, λουλού. Γκάριζες ρε πρωί πρωί. Εδώ δεν ήρθαμε να παραθυρίσουμε. Και από όσο είδα, έχουμε πολύ ψάξιμο. Έχουμε φρωτέα καφεδάκι να έχει στο μάτι μας. Σωστά. Ξύπνα ρε. Για να μας φρωτέα καφεδάκι. Δεν κατάλαβα γιατί να πάω εγώ. Γιατί αυτά είναι γυναικείες δουλειές. Oi te hier. Bin kaum da Musik. Hey, καλημέρα, Τομάς. Καλημέρα. Πώς πάνε τα κέφια. Δεν βαριέσαι. Ωραία αυτά τα μεγάλα. Πέτυχα κι εγώ ένα χτες. Πέρασε σπηλιές. Όχι, ψαροτούφικο καμιά φορά. Να προσέχεις εκεί. Τα νερά είναι γεμάτα σμέρνες. Να σε κατασπαράξω να ησυχάσουμε πάλι για μαναρά. Ευχαριστώ, θα έχω το νου μου, Τομάς. Α, έχεις και χαιρετίσματα από την Εύα. Έχεις χαιρετίσματα από την Εύα. Καλημέρα. Καλημέρα, Απόστολα. Τι, φλούρε πρέπει να το κάνεις. Βάσει μας κλέψουν τα μυστικά του κράτους. Είχαμε διάρρηξη το βράδυ. Τον τζάκωσα το ποτικό την ώρα που γύριζα από την Τάρα, που της πήγα τα ντοσιέν. Αλλά πάμε μέσα στο γραφείο να τα πούμε. Καφέ ή πιες? Τι ερχόμουν να σου πω και τι ακούω. Πες μου το συνάντησες κι εσύ. Αν συνάντησα εγώ. Λούλα, ήρθε και με βρήκε μια κοπέλα. Ζωντανό όνειρο ήταν αυτό. Φλακές. Τι παιχνίδια σου παίζει το μυαλό καμιά φορά. Μήπως ήταν φιλικό. Πόσο φιλικό μπορεί να είναι όταν κάποια βάζει τη γλώσσα της στο στόμα της άλλης και με παρεξήγησης, δεν το λέω από πουριτανισμό. Ξέρεις τι άνθρωπος είναι. Αλλά τι θα πω στον εγγόνιο μου όταν γυρίσει με το καλό. Μόνο αυτό. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει αν μάθει το νησί ότι η καινούργια δασκάλα είναι λεσβία. Γι' αυτό σου λέω να απαντήσει σε τις μιλίες, να δούμε τι γίνεται. Εσύ είσαι έμπειρες αυτά. Όσο να είναι, πήρε την κρυάδα τότε με το γιο και με τον παπά. Απόστολε. Για καλό το είπα. Αλέξανδρε, Λάμπρο. Χάλιασα κανένα. Καφέδες πέσανε εκεί. Πουκάμισο. Ωραίο πουκάμισο. Δικό σου? Ναι. Από την τελευταία μου κολεξιόν. Ωραίο, ωραίο. Δεν περίμενα να σε βρω εδώ. Ναι, ούτε κι εγώ. Εγώ μόλις ήρθα. Διακοπές? Μπα, για κάνα τριήμερο να δω και τη μάνα μου. Α, ναι. Εσύ?
Κι εγώ για λίγο. Για λίγο ήρθα. Πάμε για ένα καφέ να τα πούμε. Δεν θα αργήσουμε πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, το τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή είναι δικό του θέμα. Έτσι δεν είναι? Αν δεν ενοχλεί κάποιον, ναι. Αν όμως μαθευτεί στο νησί ότι η δασκάλα έχει τέτοιου είδους προτιμήσεις. Δεν θα μαθευτεί. Και δεν νομίζω ότι ενόχλησα κανέναν. Να νομίζεις, Τελίτσα, εμένα. Ή μήπως δεν ξέρεις ότι η Χαρά είναι η κοπέλα του εγγονού μου, του Αποστόλη. Τον αγαπάς πολύ τον εγγονό σου, κύριε Απόστολε. Ναι, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Αυτός να δεις πόσο σε αγαπάει. Γεια σου, παππού. Αποστόλη! Τα μυζάκια σου. Δεν το πιστεύω. Και δεν πεις τίποτα, βρε παλιόπαιδο. Τα βρήκες από τα μασκαραλίκια, βρε. Φτιστός κορίτσι. Όρκο θα έπαιρνα. Καλά, και πώς ο διορισμός? Πήρα τα πραγματικά χαρτιά της Στέλλας Λουκά που θα ερχότανε. Μη με ρωτάτε, είναι και αυτή στο κόλπο. Έλα, Χαρά. Έλα εδώ, βρε μαϊμού. Πήγες να με τρελάνεις. Είπα κι εγώ έπαιζα τόσο έξω. Δεν ήταν ανάγκη, βρε Εύα. Σιγά τώρα, επειδή έφερα δύο ψάρια. Κάτσε να τα πούμε λιγάκι. Τόσο πολύ σε ενοχλεί να πιεις ένα καφέ με την πρώην γυναίκα σου. Καφέ άλλο. Λοιπόν, πώς θα περνάς? Ας τα λέμε καλά. Δεν έρχονται πάντα τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Είχες κανένα νέο από το παιδί? Έχει μέρες να μου τηλεφωνήσει. Και εμένα. Αλλά τον ξέρεις το στράτο τώρα. Τελευταία φορά που μιλήσαμε είπε ότι θα έρθει για λίγες μέρες. Σε κάνα μήνα, υπολογίζω. Εύα, όλο αυτό το καιρό, να, θέλω να σου ζητήσω μια συγγνώμη. Κι δυο κάναμε λάθη, Θωμά. Μη το σκέφτεσαι. Ό,τι έγινε, έγινε. Κι όμως πιστεύω ότι αν δεν αντιδρούσαμε τόσο παρορμητικά τότε, θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμα μαζί. Να δω τι άλλο θα δούμε. Μωρέ, ήταν τυχερός, δεν θέλω να καρπέπεζε πάνω σου. Αν την έπιανα εγώ, αχ, άκου να πω να διαρρήξω δημαρχείο. Καλά, και όλα αυτά για τον υποτιθέμενο θησαυρό, γιατί τα είπα? Προφανώς για να καλύψει τους αληθινούς λόγους της διάρρηξης. Είναι για γέλια με αυτό το λαμόγιο που πιστεύει σε αυτά τα παραμύθια. Εγώ από μικρό παιδί ακούω αυτές τις ιστορίες. Ο Καβός πάντως υπήρξε. Το πέρασμα στην Πάνω Μαριά δεν το λέμε, του Διονύση του Καβού. Ναι, ρε παππού, εσύ δεν μου είχες πει ότι γεννήθηκε στη Βάρκα κοντά σε εκείνο το πέρασμα, όταν πήγαιναν οι γονείς στο πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων? Όντως ο Καβός υπήρξε. Ο θησαυρός είναι παραμύθια του Μπανά. Δεν θα μου πεις ποιος είναι αυτός που δεν σου απαντάει τόσες μέρες? Δεν είναι και τόσο εύκολο. Αχ, Φρέβα. Μακάρι να μπορούσε να καταλάβεις. Μερικές φορές η ζωή μας παίζει περίεργα παιχνίδια. Αφροδίτη, ξέρεις ότι μπορώ να ακούσω οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Ωραία, λοιπόν. Στη φυλακή είχα μία σχέση. Κάποιος από τη διπλανή πτέρυγα στις Ανδρικές. Κάποιος που τέλος πάντων περνούσε ο λόγος του και με βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό ήτανε? Είναι ο Μπάμπης. Ο Δερβέναγας. Δεν σε πιστεύω. Με αυτό το κάθαρμα, ρε Αφροδίτη. Μη βιάζεσαι να με κρίνεις. Στη φυλακή ήταν πολύ δύσκολα. Ο Μπάμπης όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο φύλακας αγγελός μου. Τη δουλειά του έκανε. Δεν βλέπεις ότι σε χρησιμοποίησε? Πού είναι τώρα που βγήκατε, γιατί δεν σου απαντάει? Το βρήκες στον δρόμο, παλικάρι? Πού είναι καφέ της Αφρομόσκυλε? Δεν έφερα. Και πού είσαι να τρεις ώρες, ρε παπάρα? Με γνώρισε κάποιος και μου πιάσε κουβέντα. Εγώ του είπα ότι ήρθα για διακοπές, αλλά επέμενε ντε και καλά να με κεράσει ένα καφέ. Κι εγώ, για να το παίξω φιλικός, κάθισα και ήπια τον καφέ για να μην κινήσω υποψίες. Πιστεύω να μην μίλησες κανένα. Μα του τα είπα όλα, και σ' άλλους δύο. Δεν μου φτάνατε εσείς. Γερατικό χιμόρ. Μπράβο. Έλα εδώ να δεις. Βρήκαμε δύο με το παρατσούκλι Γκαβός. Συγγενείς δεν ήταν. Και σύμφωνα με το βιβλίο υπάρχουν δύο πιθανά σπίτια. Το ένα πίσω από το σχολείο και το άλλο στην άλλη άκρη του χωριού.
Να ξεκινήσουμε με αυτό που είναι πίσω από το σχολείο. Είναι κεριμιά εκεί και άμα είμαστε τυχεροί και το πετύχουμε με την πρώτη θα ξεμπερδέψουμε. Δεν θα μας τρακάρει κανένας. Αλλά πως το διάλογο, έχει σπίτι Αγία. Εντάξει, το γοργόνι χάρη έχει. Πάρε τα βαφτικά σου, έχουμε καινούργια αποστολή. Έχει όλα τα καγκά του προκομμένου του Μουτσαχεδίου. Πού ξοκάνει μάθημα στα παιδιά. Θα μπορούσα να δω για λίγο την κυρία Δήμαρχο ή είναι απασχολημένη. Μωρό μου. Πόσο μόρφινες ρε μάνα. Να σε δω. Πω. Κούκλα, μοντέλο. Πότε ήρθες, πόσο θα μείνεις. Θα δούμε, δεν έχω και πολύ χρόνο. Εδώ πώς πάει, σε παιδεύουνε. Άστα αυτά, θα τα πούμε. Είναι ο πατέρας σου στο νησί. Μπα, βγήκε. Δεν πιστεύω να σε ενόχλησα. Πού να τολμείς. Και εσύ όμως, μια φορά στα 5 χρόνια δεν πήγες να τον δεις. Μην αρχίσεις με αυτό, το έχω ξαναπεί, τον έχω διαγράψει από τη ζωή μου. Πώς και ξαναγύρισες στα παλιά του λιμέρια. Ιδέα δεν έχω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει μπλέξει πάλι. Αν αυτό είναι σπίτι, είναι η πιο minimal κατοικία του κόσμου. Γελάς, ρε. Σου είπε κανείς ότι είσαι αστεία. Προφανώς το κρεμίσαν πριν από πολλά χρόνια. Όσα χρόνια είμαι στο νησί πάντως, σπίτι εδώ ακριβώς, να θυμάμαι. Τα παράτα μας, ρε Αφροδίτη, καθέτρεις και λίγο. Ε, μήπως πρέπει να σκάψουμε. Δεν πάμε πρώτα να δούμε το άλλο. Εκείνο μπορεί να υπάρχει. Ωχ, κοιτάξτε. Η δασκάλα. Η δασκάλα στη γωνία. Καλά, για μένα ήρθε. Την πάντζα πως με έκοβε, τα περνούσαμε. Έλα, μην ψαρώνετε. Καθαρίζω εγώ. Καμπάκτσι. Ω, δεν μας φτάνει το χάλι. Μας έχουμε και το γαμίκο. Σας είδα και πριν. Ψάχνετε κάτι. Εσένα. Σε όλη μου τη ζωή, εσένα, κορίτσι. Γουστάρεις αλαξοκόλλιες, μπατσούλη. Ρε! Τι σας δει, ρε! Είσαι και πολύ μαλάκας. Γι' αυτό δεν μ' απαντάς. Τώρα τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Παράτα με, ρε! Έχεις και το θράνος και το βάζεις και μπροστά στα μούτρα μου! Το τσουλάκι σου! Δεν είμαι αυτό που νομίζεις! Θα σε σκοτώσω! Θα σε ξεμαλιάσω, ρε! Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς σας βρήκα. Τι έγινε ρε μεγάλε, άλλαξες γούστα στη φυλακή. Και να ρωτιόμουν από πού πήρε ο γιος. Κόψε το! Παναγία μου. Δεν πάω καλά. Τα χάνω. Στην υγειά σου. Ευχαριστώ. Αλλά με αυτά που μου λες δεν τη βλέπω. Βρε Απόστολε, είσαι σίγουρος πως δεν είναι ο εγγονός στο νησί. Θες ένα αναλατζάκι, το έχω φτιάξει με τα χέρια μου. Ας τον αναλατζάκι τώρα και χάνομαι. Πες μου, δεν τον έχεις δει καθόλου. Έχω φτιάξει χειρόπιτα, στριφτή, με φέτα και μανούρι. Βρε Απόστολε, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Λέγε! Τι να πω, Βραγγέλα μου, είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ο εγγονός μου στο νησί ντυμένος γυναίκα. Καλά, παιδί μου, κι εγώ. Έλεγα επειδή καταλαβαίνεις, ήταν εμπλεγμένος με εκείνες τις ιστορίες. Σύνεχε, Αγγέλα, σε επαναστατική οργάνωση ήταν, δεν ήταν στο καρναβάλι της Πάτρας. Το χάνω στα αλήθεια. Δεν πάω καλά. Ήσουν η τελευταία μου ελπίδα. Μεταξύ μας μία μέντα.
Πάντα την είχες. Δεν σου φταίει ο Αποστόλης. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Από πού το έμαθα δεν σας αφορά. Το κομμάτι που εμπλέκεστε εσείς είναι αυτό της μοιρασιάς. Εκεί θα βοηθήσω κι εγώ. Έτσι, μπράβο. Για βοήθα και εσύ να δούμε τι θα γίνουμε. Αφού υπάρχει θησαυρός, δικαιούμαι κι εγώ κάτι, λοιπόν. Δεν το δημοσιεύουμε σε καμιά εφημερίδα καλύτερα. Λιγότεροι θα το μάθαιναν. Ρε, αναρχοκομούνι, έχεις τα μούτρα να μας εκβιάζεις για μερίδιο. Ενός επικηρυγμένος όλη τη Μεσόγειο. Κοίτα ποιος μιλάει, ρε. Κοίτα ποιος μιλάει, ρε. Ρε, μπορεί να το περάσανε στο σβηστό ότι απέδρασες από τη φυλακή για να μην γίνουν ρεζίλοι. Αλλά εγώ το έμαθα. Διαβάζω, βλέπεις τις κατάλληλες εφημερίδες. Ρε, πενθήμερη άδεια, σκαστός. Χαρήκατε, πουλάκια μου. Χαρήκατε. Ναι, για ναι. Κάντε πώς με δίνετε. Για κάντε πώς με δίνετε. Και αν σε δύο ώρες το Πανελλήνιο δεν έχει μάθει για το θησαυρό, να μην με λένε αγεσίλα ο Γκότσο. Στο σημείο αυτό θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα σε ό,τι αφορά και στη δική μου περίπτωση. Ωχ, την κάτσαμε τη βάρκα. Ήθελες να με αφήσεις έξω από το κόλπο, Γι' αυτό εξαφανίστηκες. Αγάπη μου, τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Εδώ διακινδυνεύουμε για κάτι που δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει. Εσύ, Αφροδίτη, θες να ξαναπάς φυλακή, ακόμα δεν βγήκε. Αχ, κορίτσι μου. Μην κοιτάς εμείς. Εμείς μπλέξαμε που μπλέξαμε. Όταν με το καλό βρεθεί, θα σου φέρουμε το μερίδιό σου. Ε, παιδιά, Εντάξει. Ωραία. Άντε, σήκω τώρα, με κουράσεις. Έλα ρε Αφροδίτη, θησαυρή και βλακείς. Κι εγώ στην αρχή δεν το πίστεψα. Αλλά αν δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό, θα ήταν αυτοί οι τέσσερις μαζεμένοι. Αυτοί συχαίνονται ένας τον άλλον. Τώρα εδώ δεν έχεις άδικο. Αλλά καταλαβαίνεις που πας να μπλέξεις. Και θα τους αφήσουμε να μας πάρουν το θησαυρό. Αρκετά δεν με εκμεταλλεύτηκε. Θέλω να του δώσω ένα μάθημα. Εσύ δεν θέλεις. Αν θέλω, λέει. Αλλά θα το πούμε και στον Νότο. Είναι πολύ επικίνδυνο να πάμε μόνες μας. Λέω πως κάνουμε λάθος. Αυτό είναι το σπίτι της κορυμμένης Ολυμπίας. Εκεί, πριν από αυτή δεν έμενε κανένας άλλος. Έχει δίκιο μου, Τσακετίνη. Και μας βολεύει κιόλας που είναι ακατοίκητο. Θα ψάξουμε την ησυχία μας. Κι αν το έχεις στοιχειώσει. Έλα ρε. Ναι. Ποιοι ήταν αυτοί? Κλέφτες, μάλλον. Πάντως πολύ φοβιτσιάριδες. Να ειδοποιήσουμε το πολλής. Oh, no. Pumpkin. Δες τι τους έπεισε. Με τι μοιάζει, κοίτα. Με χάρτης.
που δείχνει που είναι κάτι κρυμμένο. Είσαι treasure map. Και πώς έχεις εσύ το μισό πάνκι? Η μαμά μου μου είπε ότι οι πραγματικοί μου γονείς, όταν με έδωσαν για υιοθεσία, μου φόρεσαν αυτό το μεταλλιόν. Όλα πρέπει να ξεκίνησαν από εδώ. Και οι γονείς μου ήταν πολύ φτωχοί. Αλλά όπως φάνηκε, τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα. Είχαν δύο παιδιά οι καημένοι και αναγκάστηκαν να δώσουν το ένα. Σίγουρα δεν το ήθελαν ούτε να με υποχωριστούν, ούτε να με χωρίσουν από την αδελφούλα μου. Αναγκάστηκαν όμως. Για να ζήσω μια καλύτερη ζωή. Πρέπει να τους τύχει σε πολύ που με έδωσαν. Γι' αυτό μου έβαλαν το μενταγιόν που έκρυβε ένα τόσο μεγάλο μυστικό. Το ενθύμιο να έχει κάτι από εμάς. Ήθελαν να γυρίσεις κάποια μέρα στο νησί, να βρεις την αδελφή σου και να ενώσετε τα κομμάτια του χάρτη, Πάμπκιν. Είχανε τύψεις που σας χώρισαν. Γι' αυτό σας δώσαν από ένα κομμάτι χάρτη, έτσι ώστε όταν ξανασμίξετε, να βρείτε μαζί το θησαυρό. Ποιος ξέρει γιατί δεν ψάξανε να το βρουν οι ίδιοι. Γι' αυτό ήρθαν οι κλέφτες. Είχαν το κομμάτι της αδελφής μου και ήρθαν να κλέψουν και το δικό μου. Και μας το έκαναν δούμοι βλάκες. Είδες, Τζέρι, χαρίσαμε τα λεφτά για να γίνει το σχολείο και ο Θεός μας έστειλε ένα θησαυρό. Είναι δυνατόν όλο το νησί να μιλάει για τη δίδυμη και εμείς να μην ξέρουμε τίποτα? Εντάξει, δεν είμαστε και το απάβγασμα της κοινωνικότητας, από πού να το μάθουμε? Και στο κάτω-κάτω μόνο δύο μέρες είμαστε στο νησί. Εσύ σκάσε! Εσύ μην μιλάς, εσύ φταίς για όλα! Πώς έπεσε ο χάρτης, ρε μπούλες! Ναι, ρε, γιατί τον πήρες μαζί σου! Και τι να κάνω, να τον αφήσω στο δωμάτιο? Δεν ήθελα να διακινδυνεύσω να τον χάσω! Καλά που δεν τον διακινδύνευσες, ρε παπάρα! Και εσείς οι δυο σταματήστε, ρε! Αφού όλοι τα κάναμε πάνω μας μόλις την είδαμε το χάρτη, θα σκεφτόταν. Ναι, τώρα είμαστε στο πουθενά! Αμόρι, παπαδιάτσι μου, έρχεται να σε πλήξω! Ρέατε παρατάτε με όλοι σας! Δεν φτάνει που μου φορτωθήκατε με το ζόρι, μια χαρά θα τον έβρισκα μόνος μου το θησαυρό! Να το κάνεις τι! Να το φας με τα τεκνά! Να το δώσεις στην εκκλησία, ρε απατεώνα! Να βοηθήσει ο κόσμος! Όχι σαν εσάς! Που θα τα τρώγατε σε ρεμούλες και σε κόμενες, και αυτός που θα τα δίνε στην οργάνωση για να σκοτώνουν το κοσμάκι! Παπαλάμπρο, πολλά δεν μας τα πες. Εμείς δεν σκοτώνουμε ποτέ αθώους. Το κατεστημένο χτυπάμε και μόνο υλικούς στόχους. Σιγά ρε, τραβεστή της τρομοκρατίας. Ναι, αλλά με γούσταρες, έτσι μπατσούλι. Φαίνεται πέρασες καλά στη φυλακή. Είναι γνωστό πόσο πολύ αγαπάνε τους μπάτσους εκεί. Δεν κερδίζουμε τίποτα με το να μαλώνουμε μεταξύ μας. Καλά λέει, πρέπει να δράσουμε άμεσα.
Δεν έχω καμιά όρεξη να μου φάει τη θησαύρο ο κλόνος της Ολυμπίας. Σας εξοπλίζει με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, ε. Του παππού μου το πήρα, ρε, έξυπνε. Ο άντρας της. Προφανώς. Τι κάνουμε τώρα, ρε. Δύο μένουν εδώ. Και δύο ακολουθούν αυτόν. Ωραία. Μην εσύ μου την Μουτζαχεδίν και εγώ πάω πίσω με τον παπά. Τσακί. Ρε να σακίσω. Μια πορτοκαλάδα, αλλά παγωμένη, οκ. Okay? Okay. Έλα, darling. Ναι, μπάμπι μου. Ναι, ό,τι μου είπες, τα πήρα όλα. Πού είσαι τώρα? Στο καφενείο, στο μάτσα, να πιω μια πορτοκαλάδα. Σου εκεί και πείσε κανέναν για το θησαυρό, γιατί θα σε σκοτώσω, φουκαρά μου. Για πόσο βλάκα με έχεις? Άντε καλά, κοίτα μην αργήσεις. Οκ. Okay. Τώρα θα σ' αφήσω, αλλά έτσι και βγάζεις φωνή, σε χαρά. Εντάξει. Δόξιρο! Πώς να απαντήσεις, αφού του κρατάς το στόμα! Να γνέψει! Εντάξει, είπαμε. Κάτω, κάτω. Excuse me. Ποιοι είστε, τι θέλετε και τι κάνετε? Μη φοβάσαι. Τι? Τόσο ηλίθιος είσαι! Φυσικά και πρέπει να φοβάται! Έτσι και δεν μας πει ακριβώς αυτά που θέλουμε. Δεν θα βγείτε τα νόσα από εδώ μέσα, ρε. Λέγε. Λέγε! Λέγε, ρε. Πού είναι ο χάρτης που έπεσε μπροστά στην πόρτα σου? Δεν θα σας πω κουβέντα, ό,τι να μου κάνετε. Μίλα, 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 μίλα. Τι κάνεις εκεί, ρε. Δεν ξέρω, πάντως, ό,τι αν κάνει είναι πολύ εκνευριστικό. Το μαρτύριο της σταγόνας, αφού δεν έχουμε νερό, μίλα. Μίλα. Δεν μιλάς, δεν μιλάς, ε. Λέγε. Θα μιλήσεις, ε. Τώρα θα δούμε. Μιλάς ή δεν μιλάς. Δεν σου άρεσε το μάτιο της τράγωνας, ε. Λοιπόν, λέγε, αλλιώς τα άκοψα. Θα μετρήσω μέχρι τα τρία. Ένα, δύο. Βρήκαμε το χάρτη που σε τσέπησε και η γυναίκα μου έβγαλε από το λαιμό της, έλα με τα γιο μου φοράει από μωρό και έβγαλε χαρτί από μέσα, το έβαλε πάνω στο δικό σας και μετά μου είπε Τζέρι, είναι χάρτης θησαυρού. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε, παλικάρι. Παπά, βούρκα το θησαυρό. Θα μας βοηθήσει και ο Τζεράκος από εδώ. Από μένα ό,τι θέλετε. Μόνο μην πειράξετε την τάρα μου.
Συγκινητική αφοσίωση. Άντε, λύστο να φύγουμε. Λύστο να εσύ, εγώ τον έδωσα. Μου λες που ήσουν από το σεζόρε. Sorry for that, Parker. Μιλάς. Η Ολυμπία μας έχει σκουράσει. Λέγε, πού είναι ο χάρτης! Τσάρα με λένε, το είπαμε 100 φορές. Και το χάρτη δεν σας το δίνω που να σας δω τούμπανο και τους τέσσερις. Μα ίδιες. Ήταν να τελειώνουμε. Ή θα μου πεις που τον έχεις, ή θα αρχίσω να σου κόβω τα δάχτυλα. Και δεν αστιεύουμε, εντάξει! Δεν αστιεύεται και μένα. He want to cut my balls. Όχι, μην τις κάνετε κακό. Please. Πολύ φοβάμαι θα τις κάνει. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το σταματήσει. Πόσο ίδιο του μπορεί να είσαι! Sorry, Bambi! Δεν μπορούσα να του αφήσω να σου κόψουν τα δαχτυλάκια. Το πιο μικρό σου δαχτυλάκι αξίζει για μένα περισσότερο από όλο το χρυσάφι του κόσμου. Τι έγινε, ρε παιδί? Τι έγινε, δεν ακούς? Είναι κρυμμένο, σου λέει, μέσα στα βίζια. Στο στήθος της. Α, εγώ όταν κάναμε κλέζικα πήγα στον πιλιάρδο. Μαλάκα. Ωραία. Πάτε το! Μάλιστα. Και βλέπεις και πεθαμένους. Περνούσα έξω από το σπίτι μου. Και τι έκανε? Τούμπες. Τι ήθελες να κάνεις, γιατρέ? Δεν φτάνει που περνούσε. Άσε τον Άγιο που ήρθε στο κρεβάτι μου και με... Σε? Μου έκανε έρωτα. Κοίτα και τόσο αληθινό. Μήπως ήταν ο Θωμάς. Το μυαλό πολλές φορές. Τι λες, γιατρέ μου, ο Θωμάς κοιμότανε στον ξενώνα. Άσε που είχα κλειδώσει και την πόρτα από μέσα. Και σου έχω και το καλύτερο. Πετάς. Ναι, απ' τη χαρά μου. Γιατρέ, συγκεντρώσου. Εγώ δεν είμαι καλά. Βλέπω ανθρώπους δύο σε ένα. Δηλαδή, είδα ένα παζλ με το σώμα μιας γυναίκας και το κεφάλι ενός άντρα. Που κι αυτός αποκλείεται να ήταν στο νησί. Πολύ ανησυχητικά όλα αυτά. Πολύ. 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 Αυτά δεν σου λέω κι εγώ πολύ. Τίποτα. Τα φάρμακα που μου έδωσες δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή, πρέπει να μου δώσεις κάτι πολύ πιο δυνατό. Γιατί πραγματικά δεν πάω καλά. Βλέπω εικόνες, δηλαδή δεν γίνεται. Εγώ δεν πάω καλά. Γιατρέ, τα χάνω. Γίνατε εσείς να φέρετε καλύτερο. Έλα. Τώρα θα μας φάνε τα ψάρια.
Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Συγγνώμη, βρε αγόρι μου. Ξέχασα να σου το πω. Οπα!
Έλα κάποιος μέσα, ρε. Αυτοί οι τέσσερις ήταν. Ο μπαμπάς πάντως σίγουρα, αφού τον είδες κι εσύ. Και σίγουρα και ο Αγισίλας που έχει αποδράσει. Ευτυχώς που δεν είναι εδώ ο Απόστολος. Δεν θα αντέχει νέα ντράβαλα με τον εγγονό του. Δηλαδή, υπάρχει σίγουρα αυτός ο θησαυρός. Τα πώς φαίνεται. Μπορείτε να μας δείξετε στο χάρτη. Πού ήταν στο περίπου το σημείο Χ του δικού σας χάρτη. Να ξέρουμε κατά που τραβάνε. Εδώ! Καμία σχέση. Εδώ είναι. Δεν είναι τελείως σίγουρο. Πάντως εκεί που λέει με τίποτα. Έτσι κι αλλιώς εκεί που λέει είναι η θάλασσα. Ενώ εδώ δεν είναι οι σπηλιές. Εκεί που πηγαίνουν οι ψαροτουφετάδες. Πάμε να τους προλάβουμε. Να πάρουμε το σκάφος του Δημαρχείου. Πώς θα οδηγήσει. Ο καπετάν Ανδρέας λείπει. Κι εγώ γιατί είμαι εδώ. Ήρθα να πάρω το μερίδιο μου μόνη μου. Μη σας κουράζω να το κουβαλάτε εσείς. Και είπες να φέρεις και παρέα. Ούτε στην Ομόνια τόση κίνηση. Αγάπη μου. Και σε εμάς, Μπάμπη. Δώσε το μερίδιο μου να τελειώνουμε. Το μερίδιο σου, αγάπη μου. Ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Βερβέντα, κακάνε αυτό που σου λέει. Μη βρεθείς στον πάτο της θάλασσας. Σνελ! Σνελ! Έλα. Γρήγορα. Μπρος. Όλα! Τι είπε? Σε σένα μίλησε, εμένα δεν μου έχει θάρρος. Όλα είπα, όλα! Αγαπητοί μου, εντάξει, το πήραμε το μερίδιο της Αφροδίτης. Σπρώσε εσύ! Έτσι, μας πάνω! Πάνω, πάνω! Πάνω, πρόσεχε! Πάνω, πάνω! Πάνω, πάνω! Πάνω, πάνω! Πάνω, πάνω! Για να μάθεις να χτυπάς τη γυναίκα μου. Σήκω. Πίδα. Πίδα. Δεν άκουσες τη σούπε. Πίδα στη θάλασσα τώρα. Ανέβω λίγο. Ούτε να το συζητάς. Κολύμπα. Σνάιλ. Σνάιλ, ρε. Σνέλ. Έτσι.
κύριε Πούστη μου, αυτό μας έλεγε. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, μωρέ! Δεν πάει πιο γρήγορα. Έχει πολύ βάρος. Έχει πάρει και νερά. Τι κάνουμε τώρα, ρε! Τα ρίξουμε καλά που κοίταξα να βρώσει. Δεν είμαι καλύτερα σαν μέσα. Έλα, βαδιάζουμε τα νερά. Έλα, μας φτάνουμε. Βαδιάζουμε. Πάλι μου τα ρίχνεις, ρε μαλάκα! Σκάσε, ρε! Άντα, ανεβείτε εσείς δύο, σας δώσω πριν στο κουτί με τον θησαυρό. Άντε, πιάσε. Άσε με, ρε! Εδώ πιστεύω ότι σου χρωστά τη ζωή μου, ρε Λαμόγια. Λαμόγια. Απαράτα με, ρε Κολόμπατσε. Κοίταξε μου, διάσω, Βουτίξα. Φοβήθηκα πως σας έχανα για πάντα. Παπαλαβρό. Thank you.
κορδάλ! Τι να τα έκανα όλα αυτά, εμένα δεν είχα εσένα ένα πάμπκινγκ μου. Κι εγώ να αλλάξω όλους τους χάρτες μου, να αλλάξω ουρανό. Στις νήσου τα καμώματα να ξαναγεννήθω. Να ψάξω τα φανέρω και να ξελογιαστώ. Κι όλο λέω θα ξεφύγω από φαντασμάτα κι αέρικα. Κι όλο λέω πως θα γίνω στον κόσμο το δικό μου βασιλιά. Ψάχνω το χαμένο θησαυρό. Υπέτεινο στα πάντα θα αρνηθώ. Θα αλλάξω τα σημάδια, θα αλλάξω ουρανό. Κι όλο λέω θα ξεφύγω από φαντασμάτα κι αέρικα. Κι όλο λέω πως θα γίνω στον κόσμο το δικό μου βασιλιά. Ψάχνω το χαμένο θησαυρό. Ψάχνω να βρω το μυστικό. Φτιάχνω λίγο λίγο το ψέμα μου και αληθινό. Μήπως και το ψέμα μου.